Το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης ήταν από αυτά που προκαλούν απογοήτευση στους νεαρούς οπαδούς με το φτωχό θέαμα που παράγεται. Κακό μάτς που άρχισε με τις καλύτερες προοπτικές. Το μοναδικό απομεινάρι ποιότητας που είχε απομείνει στον Άρη, ο Φερνάντο Σανχούρχο, πήρε την ομάδα στις πλάτες του και στο 10ο λεπτό με ατομική προσπάθεια και μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαηλίδη, προκαλώντας παραλήρημα στους οπαδούς της ομάδας. Η ευνηδιασμένη ΑΕΚ άργησε να αντιδράσει. Στο 30ο λεπτό κατάφερε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα της ομάδας του Χατζάρα. Σέντρα του Ασουσάου, κεφαλιά του Λιβερόπουλου και ο Σολάκης θα πέσει μέσα στη μεγάλη περιοχή, έπειτα από το κράτημα του Γόγολου. Ο διαιτής Τσίκινης προσπέρασε την παράβαση. 5 λεπτά αργότερα, έπειτα από κόρνερ και κεφαλιά του Ασουσάου, ο Σοάρες πετυχαίνει γκολ. Αλλά ο διαιτής το ακυρώνει ορθά, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν καλυπτόταν από τον Νάιντο. Ο Σοάρες προκαλούσε συνεχώς αναταραχή στην άμυνα του Άρη και οι αντίπαλοι του προσπαθούσαν να τον ανακόψουν με οποιοδήποτε μέσο. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος σε απλά μαθήματα σκληρού ποδοσφαίρου. Αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου προσφέρθηκε το μόνο ψήγμα θεαματικού ποδοσφαίρου με εκφραστή τον Σίμω Κρασά. Ο Κύπριος, αφού άδειαζε δύο αντιπάλους, ξεπέρασε και το Γόγολο, αλλά το σούτ του κατέστρεψε την εμπνευσμένη προσπάθειά του. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Χρήστο Κόντι να δέχεται αντικείμενα, την ΑΕΚ να πεισμώνει και να χάνει την καλύτερη της ευκαιρία. Κατσουράνης πλασάρει, ο Σωτήρης Λιμπερόπουλος αποκρούει. Στην επαναφορά, ο Σοάρες πλασάρει και αυτός. Εμφανίζεται όμως ως απομηχανής θεός ο Νάιντος για να διατηρήσει ανέπαθη την εστία του Άρη. Στο 61 ο Σοάρες πυροβολεί και αφήνει εμβρότητο τον Μιχαηλίδη. Ο Βραζιλιάνος 10 λεπτά αργότερα έχασε μια καλή ευκαιρία για να δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ενώ η μοναδική απειλή της ομάδας προσπάθησε με όλους τους τρόπους να παραβιάσει την εστία του Λιμπερόπουλου. Ακόμη και με ψαλιδάκι. Τελευταία φάση του αγώνα ανήκει στον Άρη. Ο Λαζανάς, στην δεύτερη επίσκεψη των κιτρίνων στα καρέ του Μιχαηλίδη, δεν κατάφερε να αμφίσει ευρώντη του στους παίκτες του Σάντος.